Και έχουμε και τη Λίτσα Παντέρα που βγαίνει και μιλάει και για τη Φύση Χορδά. Λέει ότι ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της, ότι όλα καλά. Και για την κυρία Κορινθίου λέει ότι όλα καλά. Γενικότερα όλα καλά της φαίνεται από ό,τι φαίνεται της Λίτσας Παντέρα. Για να δούμε τι είπε. Πώς βλέπετε φέτος το τηλεοπτικό πεδίο? Αυτή την ερώτηση θα δώσουμε ραντεβού και θα έρθεις να μου την κάνεις στο τέλος της χρονιάς. Διότι ακόμα είναι πάρα πολύ αρχή. Η κάθε εκπομπή πιστεύω ότι προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Και δεν είναι μέσα σε ένα μήνα να βγάλουμε συμπεράσματα για καμιά εκπομπή. Στα μέσα αυτού του χρόνου, στο τέλος αυτού του χρόνου, να κάνουμε τον απολογισμό, έτσι δεν είναι? Άντε Παρθενάκη. Κυρία Λίτσα, θέλω να μου πείτε, η κυρία Γκολεμά σχολίασε όλα τα τηλεοπτικά, τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ξέρει και σχολιάζει, εγώ δεν σχολιάζω βέβαια. Και είπε ότι ίσως η πιο αποτυχημένη μεταγραφή της χρονιάς ήταν της Face στο Sky. Η μεγάλη αποτυχία της χρονιάς κατά την άποψή μου είναι το Sky με το πρωινό μας και η μετακίνηση της Face Κορβά από τον Ιταλό. Αυτή είναι η γνώμη της κυρίας Γκολεμά, αλλά κατά τη δική μου γνώμη δεν μπορείς μέσα σε ένα μήνα να βγάλεις συμπέρασμα. Η κοπέλα κάνει ό,τι μπορεί, είναι μια χαρά, ξέρει τη δουλειά της και πιστεύω ότι θα πάει και πολύ καλά. Η Φέη είναι πάρα πολλά χρόνια, ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και είναι άστοχο νομίζω να κρίνουν τώρα. Πώς βλέπετε? Αυτά λοιπόν είπε η Λίτσα η πατέρα. Εγώ έχω μια απορία. Η κυρία Πατέρα δεν έχει κάνει τον αστρολογικό χάρη της Φέης Κορδά για να δει αν θα πάει καλά τελικά ή όχι. Μπορεί να προλαβαίνει. Έχει τόσο δουλειά, δεν προλαβαίνει. Στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν κάτι θα έπρεπε να μας πει, ρε παιδί μου, να μας προειδεάσει ότι εγώ ξέρω πως τελικά η εκπομπή θα πάει καλά. Εκτός αν ξέρει το αντίθετο. Και δεν το λέει. Δεν το λέει. Και δεν το λέει.